Δεν είναι σκόπιμα, έγιναν ασφαλιστικά μέτρα σήμερα. Όχι, ναι, αλλά όμως βγήκε αποτέλεσμα, να ρωτήσετε την κυρία Δικηρό. Το ξέρω, βγήκε αρνητικό το αποτέλεσμα, αλλά ωστόσο, αν πάνε να κινηθεί οι δυο δικηγόροι εδώ που είναι, που είχαν κάνει για την πρώτη μήνυση, θα ξανακάνουν μήνυση για να κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία βάσει των νόμων. Λοιπόν, θα δούμε μέχρι στιγμής αυτό το ότι δεν παίχτηκε σήμερα είναι μια νίκη και έτσι πρέπει να το δούμε. Δεν θα παίξει σίγουρα. Δεν παίζεται σήμερα. Μέχρι τις 11 του μηνός δεν θα παίχτει. Μέχρι τις 11 έχουμε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα παιχτεί. Από εκεί και πέρα 11 του μηνός θα είμαστε πάλι εδώ. Σε ξένα είμαστε εδώ πάλι. Αν παιχτεί θα είμαστε εδώ. Δεν νομίζω. Ευλογείτε Πάτερ μου. Είμαστε εδώ έξω από το θέατρο Χυτήριο, όπου θα παιχτεί, ελπίζουμε να μην παιχτεί, η βλάστημη παράσταση που παρουσιάζουν το Χριστό ως με ανώμαλο κτλ. Θα μας πείτε θέσεις της Εκκλησίας και πώς οι χριστιανοί θα πρέπει να αντιδρούμε όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Η θέση της Εκκλησίας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ σαφής. Καταρχήν να πω το εξής, εάν το έργο που παίζεται εδώ αφορούσε τον Μωάμεθ, αυτή τη στιγμή θα είχε καεί το κέντρο της Αθήνας. Εμείς είμαστε εδώ και συζητάμε δημοκρατικά και με το Λόγο του Θεού και προσπαθούμε με επιχειρήματα να δείξουμε ότι αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που αποτελούν τη θεατρική ομάδα είναι μια κοινή ύβρη χωρίς κανένα στόχο και χωρίς κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο να γίνει λόγος γύρω από το όνομά τους. Γιατί κακά τα ψέματα, όσοι προβάλλουν μια αρρωστημένη φαντασίωση και ειδικά φαντασίωση που άπτεται των θεμάτων της πίστεως, το κάνουν μόνο και μόνο για ένα λόγο, να υψωθούν στις μύτες των ποδιών τους και να υψώσουν το ανάστημά τους, το οποίο είναι πολύ μικρό από απόψεως ηθικής. Έχουν ένα πολύ μικρό ηθικό ανάστημα και τολμούν και το υψώνουν απέναντι σε έναν υπερμέγιστο και υπερτέλειο Θεό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εμάς να τον υπερασπίζουμε, αλλά από φιλότιμο και μόνο για την αγαθότητα και την απέραντη καλοσύνη του Θεού, που φτάνει σε σημείο ώστε να επιτρέπει στα πλάσματά του ακόμα και να τον υβρίζουν, από φιλότιμο και μόνο εμείς πρέπει να προβάλλουμε το πιστεύω μας στεναρά, χωρίς βεβαίως βανδαλισμούς, με τον τρόπο που και ο ίδιος ο Χριστός μας εδίδαξε. Σταθερά, σαν ήρεμη δύναμη, εφόσον είμαστε βέβαιοι για αυτό που πιστεύουμε και εφόσον είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί οι άνθρωποι πλήττουν ζητήματα που άπτονται της ευαίσθητης περιοχής της συνειδήσεως. Και κάτι σχετικά γενικά με την εποχή που ζούμε, που είμαστε και σε ηθική κατάπτωση υπάρχει μεγάλη και στα θέματα της πίστης βλέπουμε μια μεγάλη κατηφόρα να έχουμε πάρει ως λαός. Τι θα λέγατε, μια συμβουλή για τον ελληνικό λαό, όσα που θα βοηθήσει να μπορέσουμε να αποφύγουμε και αυτά τα δεινά βλέπουμε να έρχονται. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θα πρέπει να δηλώσουμε μετάνοια, ο καθένας να στραφεί προς τον εαυτό του, να πρώτα να διορθώσει τα κακώς κείμενα του εαυτού του και εκ των έσω από μέσα αρχίζοντας την αλλαγή να προχωρήσουμε προς το περιβάλλον μας. Με μετάνοια, ζώντας κατά τον Λόγο του Θεού και επιστρέφοντας στην υγιή συνείδηση και στις υγιείς αρχές ζωής. Γιατί η ζωή μας έχει καταδείξει μια ασθένεια, μια διαρκής ασθένεια. Και η ασθένεια έχει πάντοτε τις επιπτώσεις της. Με τελική επίπτωση πάντοτε τον θάνατο. Λοιπόν, ευλογείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' άρεσε. Εγώ το λέω. Εδώ κοίτα ρε. Ελλάδα Ορθοδοξία, έτσι. Αυτό είναι. Όλα τα παλικάρια. Ζει Κύριος ο Θεός. Ο Θεός καθημών. Δεις καθημών, έτσι μπράβο. Εδώ ένα λόγο εδώ από τους αδερφούς να μας πείτε εδώ πέρα για τον Κύριό μας που προσπαθούν εδώ πέρα κάποιοι να τον κάνουν σαν τα χάλια τα δικά μας. Βρισκόμαστε μπροστά στο κέντρο ασυδοσίας και υπρεολογίας Χυτήριον, το οποίο επέλεξε να αναπαράγει μια αισχρή και υβριστική ταινία προς τα πρόσωπα της Ορθοδοξίας, τα θεϊκά πρόσωπα του Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου και της Θεοτόκου και άλλων προσώπων ιερών της πίστεως της Ορθοδόξου, της ελληνικής, και είμαστε εδώ για να σταματήσουμε αυτό το παράνομο που συμβαίνει. Καταπατείτε το Σύνταγμα της Ελλάδος, διότι αναφέρεται ότι η Ορθοδοξία είναι η επίσημη μας θρησκεία και είναι υποχρεωμένοι όλοι να τη σέβονται, διότι βρισκόμαστε στην πατρίδα μας, την Ελλάδα. Καταπατώνται τα άρθρα του Συντάγματος του Ποινικού Κώδικα 198, 199, 200 και 202 και 201, τα οποία αναφέρονται στη διατάραξη της θρησκευτικής ειρήνης, στην εξύβριση του προσώπου του Ιησού Χριστού και των Αγίων, αλλά και στην προσβολή των θρησκευτικών μας πιστεύω. Θα πρέπει άμεσα να πάρει θέση κατά τον νόμο και το Σύνταγμα, όχι μόνο ο εισαγγελέας και οι δικαστές, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Βουλή των Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες πριν υπήρχαν αυτές οι γελίες ομάδες, οι οποίες γελιοποιούσαν το ιερό και αγιασμένο πρόσωπο του γέροντα Παϊσίου και άλλων ασκητών, και αυτό είναι η ειδική κατεύθυνση που έχουν λάβει εντεταλμένοι πράκτορες από τη νέα τάξη πραγμάτων για να χτυπήσουν το θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων, να μας αποδομήσουν την πίστη, το έθνος μας, την πατρίδα, τα ήθη και τις αξίες μας. Αυτό δεν είναι δυνατό να συμβαίνει τη στιγμή που όταν εξυβρίζουν κάποιοι και γελαιοποιούν στην άλλη άκρη της γης το πρόσωπο, παραδείγματος χάρη του Μωάμεθ, επαναστατούν χιλιάδες μουσουλμάνοι που στο κέντρο της Αθήνας. Πώς είναι δυνατόν να εξυβρίζεται στην ίδια μας τη χώρα το πρόσωπο που πιστεύουν τα εκατομμύρια Ελλήνων του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και να μην επεμβαίνει η δικαιοσύνη? Αυτό το κράτος, η ελευθερία αυτού του έθνους οφείλεται σε ανθρώπους που αγωνίστηκαν υπερπίστεως και πατρίδος. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε εδώ εμείς και να αντιστεκόμαστε και η πολιτεία να κάθεται και να βλέπει. Τότε απονομιμοποιείται, σημαίνει ότι καταπατεί το Σύνταγμα, καταπατεί τους αγώνες μας και πρώτον καθιβρίζει το ιερό πρόσωπο του Ιησού Χριστού και πάντων των Αγίων. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Έτσι αποδομείται η κοινωνική τάξη και η ειρήνη, και αυτό είναι ρατσισμός κατά των Ελλήνων και κατά των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Θα πρέπει να σταματήσει άμεσα. Εμείς το έχουμε δηλώσει και προηγουμένως με πλήθος κόσμου που ήταν εδώ, αλλά έχει για κάποιους λόγους πολύ αποχωρήσει, αλλά συνεχίζει κόσμος να έρχεται. Θα είμαστε φρουροί ακίμητοι της πατρίδος και της πίστεως και δεν θα επιτρέψουμε κανέναν να μας μαγαρίσει τα όσια και τα ιερά. Είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις επιταγές των προγόνων μας, των Αγίων και των Μαρτύρων. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έλεγε «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Ναι, είναι προσκυνημένοι. Κύριε Ανιλαζάκη, πρώτος του Ορθοδόξου Λόγου Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, θα μας πείτε κι εσείς κάτι για την Πέμπτη, ότι θα παιχτεί το έργο την Πέμπτη. Το έργο, πρέπει πρώτα να πούμε στον κόσμο ότι το έργο θα παιχτεί την Πέμπτη και πρέπει όλοι να είμαστε εδώ μαζί για μία ομολογία, γιατί είναι 11 του μηνός Οκτωβρίου, γιατί είναι απαράδεκτο Έλληνας, ο οποίος πατάει σε αυτό το έδαφος και είναι βαφτισμένος στην Αγία Κολυμπήθρα, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, να ανέχεται να παίζονται αυτές οι βλαστιμίες για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και να το ξέρετε όλοι, δεν είναι φανατισμός όταν ομολογείς την Ορθοδοξία. Δεν είναι ώρα να κρυφτείτε μες στα σπίτια σας. Δεν είναι ώρα να σιωπάτε και να μιλάτε για ταπείνωση. Τώρα είναι καιρός ομολογίας, γιατί οι εχθροί του Χριστού και των Ελλήνων, η εβραϊκή φυλή, έχει βάλει πράκτορες με τέτοια έργα παγκοσμίως για να ξεφτυλίσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτό είναι ανασταύρωση του Κυρίου, ανασταύρωση των χριστιανών, και όποιος χριστιανός δεν αντιστέκεται σε τέτοια έργα, όποια θέση και να έχει, να ξέρει ότι κρύβει Χριστό αναστάντα, όπως λέει ο Άγιος Μελέτης Ομολογητής. Όποιος ξέρει ότι κινδυνεύει η πίστη του Χριστού, υβρίζεται, καθυβρίζεται και δεν ομολογεί, είναι σαν να μην παραδέχεται τη σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Είναι απαράδεκτο για όλους τους Έλληνες να γίνεται αυτό το πράγμα μέσα στην Αθήνα και να μην αντιδρούν. Πρέπει η Εκκλησία και στο νέο και στο πάτριο να ξεσηκώσουν τον κόσμο για μεγάλες ομολογιακές αντιδράσεις, όχι μόνο για αυτό το έργο, για τα επόμενα βέλη που ετοιμάζει το σιωνιστικό τέρας των Ιουδαίων Ταλμουδιστών εναντίον του Χριστού και της Ελλάδος, να μην ξαναγίνουνε, να αποτραπούν τελείως. Δίνω δε ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό, εγώ δεν θα του δώσω ήρεμο μήνυμα, θα του πω. Αναφέρομαι στον προδότη Σαμαρά, τον άνθρωπο της Μπίλτεμπερ, τον πράκτορα των Εβραίων στην Ελλάδα, σε όλα τα κόμματα που δεν αντιδράσουν, γιατί θα υπάρξουν και πολλές αντιδράσεις, επειδή το γνώριζε καλά ότι πεζόταν το έργο από τον Ιούνιο και δεν αντέδρασε, αυτός και όλοι οι βουλευτές της Βουλής Κανονικά πρέπει να τους αναλάβει η οργή του Θεού και τους έχουμε παραδώσει την οργή του Θεού, γιατί το ΟΕ εις τα σκεφάλας των ιών της απειθίας, και πρέπει να βγει επισήμως πια η Εκκλησία και να τους αναθεματίσει. Και στους δημοσιογράφους περνάω αυτό το μήνυμα που το παίζουν ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και είναι εντεταλμένοι μασονικών στόχων όλοι, σχεδόν όλοι, γιατί κανείς δημοσιογράφος δεν μπορεί να πάρει κέρια θέση αν δεν μπει στη ΣΤΟΑ. Τη στιγμή που επιτρέπουν και διαφημίζουν και αφήνουν διαβεβλημένα πρόσωπα στην τηλεόραση να διαφημίζουν αυτό το έργο ή να κάνουν τέτοιους διαλόγους, αυτή είναι απαράδεκτη τελείως. Και όλοι οι Έλληνες πρέπει να ξεσηκωθούν να σταματήσει αυτό το έργο. Και να μην είμαστε μόνο εμείς. Έτσι. Και πιο πολύ ρασοφόροι θα έλεγα. Περισσότερο η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι η κεφαλή. Αυτοί πρέπει να οδηγήσουν. Γιατί αυτό που κάνει η Εκκλησία, ξέρετε τι δείχνει? Ότι ελέγχεται από τη μασονία. Για να αποδείξει ότι δεν ελέγχεται, να κατέβει το ράσο εδώ. Και να έρθουν οι ίδιοι να το κατεβάσουν. Εμείς τα πάμε γιατί αγαπάμε τον Χριστό και δεν θέλουμε να μείνει αυτό. Αλλά αν είναι άξιοι οι ρασοφόροι, ας έρθουν να το δείξουν εδώ. Όχι με λόγια και παχιά κηρύγματα. Είδαμε κάποιους, ήρθαν κάποιοι ρασοφόροι, αλλά βέβαια πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Ελάχιστοι σε σχέση που είμαστε στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Και κάποιοι άλλοι ρασοφόροι από το νέο ημερολόγιο έκαναν μήνυση ενάντια στον έργο. Μπράβο τους και αυτοί, αν και δεν κάναμε τον μπράβο, αλλά τι γίνεται? Εδώ πρέπει να έρθει η ιεραρχία της Εκκλησίας. Τι κάνει η ιεραρχία της Εκκλησίας? Εξαπατάει το λαό, τον καθησυχάζει, ή βρίζεται ο Χριστός μέσα στην πατρίδα μας? Αν βρίζανε τον Μωάμεθ, τι θα κάνανε? Θα τα κάψαν όλα. Πήγαν οι μουσουλμάνοι να τα κάψουν. Γιατί σου λέει μου βρει την πίστη μου. Συγκρίνεται ο σημερινός Έλληνας, η αντίδρασή του με τον μουσουλμάνο που δεν ξέρει που πιστεύει, με αυτά τα πράγματα που κάνουν σήμερα για τον Χριστό. Να λένε ότι ο Χριστός είναι έτσι, δεν τολμώ να το πω κιόλας. Δηλαδή έλεος, πού φτάσαμε, ας πούμε. Και να προσέξουν όλοι, μην βγουν αυτά τα παπαγαλάκια και λένε βγήκανε κάτι φανατικοί. Αυτοί είναι όλοι πράκτορες των Εβραίων, οι δημοσιογράφοι θα τα πούνε, γιατί όταν υβρίζεται η πίστη δεν είναι φανατισμός, είναι ζήλος. Ζήλος και πίστη στον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Οι δημοσιογράφοι και πέρσι, κύριε Ιωάννη Λαζάκη, στη συγκέντρωση για την κάρτα του πολίτη, που ήμασταν 100 με 150.000 βάσει το που μας πάνε ήδη αστυνομικοί, έτσι. Και λέγανε στα κανάλια ότι ο κόσμος ήταν γύρω στις 5.000. Και λέγανε ότι είναι πάνω από 100.000. Και πιστεύουμε φέτος να μην κάνουν ξανά τα ίδια, το ίδιο λάθος πάλι. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν τα ίδια, λοιπόν, γιατί τα αφεντικά τους οι Εβραίοι τους λένε τι να πούνε. Δεν μπορούν να ξεφύγουν. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει όμως. Και θέλω να πω κάτι και για τους πολιτικούς να καταλάβει όποιος είναι Ορθόδοξος Έλληνας, όταν ψήφισε, είναι απαράδεκτο να ψηφίσει αυτούς τους πολιτικούς μπλε, πράσινους και κόκκινους. Είναι ο ελληνικός λαός, έχει κατατίσει. Αυτοί που τους ψηφίσανε δεν πρέπει να τους δείξουμε πλέον έλεος. Ξέρετε γιατί? Θα σας πω το γιατί. Γιατί τα ζώα στο μαντρί τους δεν βάζουν ξένο. Αυτοί οι ανεγκέφαλοι Έλληνες που ψηφίσανε τον προδότη το Σαμαρά, το σιχαμένο αυτό το κάθαρμα τον Παπαντρέου του Πασόκ, τον Βενιζέλο και τους άλλους, τους προδότες του Δουνουτού, τον άλλο το νέο μοντέλο του τύπου Παπαντρέου από το ΣΥΡΙΖΑ, τον πράκτορα του Σόρος, τον Τζίπρα και το Κουκουέ, οι οποίοι εναντιώνονται στο Χριστό, αυτοί πλέον εγώ ούτε χριστιανούς τους ονομάζω, ούτε Έλληνες, αλλά είναι και χειρότεροι από τα ζώα. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γιατί ας αφήσουν τα πονηρά όλοι οι Έλληνες και να αφήσουν και τα βολέματά τους. Αν ήταν πραγματικοί χριστιανοί θα αντιδρούσαν. Και όποιος θέλει, ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν τους αρέσει, ναι. Αν δεν τους αρέσει, να μην το δεχτούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαζάκη, ευχαριστούμε. Ναι. Να κάνω μια απλή ομολογία. Εμείς Μεσσία έχουμε Χριστό τον Ναζωραίο, εσείς Μεσσία έχετε Αντίχριστο Εβραίο. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Η Ελλάδα θα νικήσει ό,τι και να κάνουν οι μασόνοι Εβραίοι και οι συναυλοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Thank you. ότι έχουν ανακοινώσει την πρεμιέρα στις 11 του μηνός. Βέβαια, με αυτούς δεν μπορεί κανείς να έχει τίποτα σίγουρο, γιατί είναι η γη του ψεύδους και του σκότους και δεν μπορεί να τους εξεπιστωθεί σε τίποτα. Έχουν και μια πολιτεία και μια δικαιοσύνη ανύπαρκτη που φροντίζει πάντοτε να τους καλύπτει, σαν τη σημερινή δικαιοσύνη που έχει παραλάβει πολλές χιλιάδες φορές τον κακό της εαυτό, που φρόντισε να δικάσει τα ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της παράστασης και όχι εναντίον της, γιατί κατά το Προεδρείο δεν προσβάλλει τίποτα η σημερινή αυτή παράσταση του θεάτρου εδώ. Λοιπόν, και επειδή όλοι αυτοί από ό,τι καταλαβαίνετε και ξέρετε είναι όμοιροι του σιωνισμού και της μασονίας, δεν μπορούν να έχουν καμία εμπιστοσύνη. Θα έχουμε λοιπόν το νου μας. Στην περίπτωση που κάποιος από όλους μας αντιληφθεί ότι η παράσταση μπορεί να παιχθεί σε άλλο χρόνο, πιο γρήγορα από ό,τι έχουν ανακοινώσει, να μπορούμε να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία αυτομάτως οι περισσότεροι εξημών, και καλό θα είναι στην άλλη φορά να είμαστε οι τριπλοί και οι τετραπλοί. Εδώ έπρεπε να είναι όλη η Ελλάδα, αλλά δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Πέρα από το μεροκάματο, το επίδομα και το δώρο, ποιο δώρο? Δώρο Χριστουγέννονες, λέει ο Υπουργός, καταργείται δώρο Χριστουγέννων. Έχει δίκιο, διότι δεν υπάρχουν χριστιανοί για να τους δώσουν δώρο Χριστουγέννων. Οπότε γιατί δεν τους το δώσουνε? Λοιπόν, να τους δώσουν δώρο του Μάρξ, του Λένιν, του Στάλιν, αυτά ναι, αλλά όχι του Χριστουγέννων. Λοιπόν, να είμαστε λοιπόν σε μια επαφή, ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε έγκαιρα. Καλό θα είναι, κάναμε κάποιες συνεννοήσεις, έβαλα τα πούμε όλα από εδώ, να έχουμε το νου μας για τα περαιτέρω. Έτσι. Λοιπόν, και δεύτερον, καλό θα είναι να μάθουμε το όνομα του Προεδρείου, της Προέδρου που δίκασε σήμερα, το όνομα του πατέρα της, της μάνας της, του πατέρα της Βάσιας Τριφίλη, του Αλβανίσκου που γυρνάει την παραγωγή εδώ του Λαέρτη, πώς τον λένε. Λοιπόν, να μάθουμε λοιπόν τα ονόματα των πατεράδων τους, των μανάδων τους, να κάνουμε και εμείς μια θεατρική παράσταση να την ανακοινώσουμε, με πρωταγωνιστή τον πατέρα τους και τη μάνα τους, σε ρόλο γκέις της Συγκρού. Να δούμε, θα προσκληθούν ποτέ. Εντάξει, λοιπόν, μία ωρίτσα ακόμα εδώ για την αγάπη του Θεού, για την αγάπη του Θεού. Να ευλογούνε και να μακαρίζουν την τύχη τους αυτοί οι κύριοι που ήρθαν και γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα κατά μεγάλη ευεργεσία του δικαιοκρίτη τριαδικού Θεού μας, και δεν γεννηθήκανε σε κανένα Αφγανιστάν, σε κανένα Αζερμπαϊτζάν, να πέσουν για το βρωμιάρι τον προφήτη τους τίποτα υπονοούμενο, όχι ευθέως εννοούμενο, όπως αυτά που κάνουν εδώ, σε αυτή τη χώρα, να τους παίρνουν τα λαρίκια στον αέρα, μέσα στα σπίτια τους, όχι στις θεατρικές αίθουσες, στα κρεβάτια τους απάνω. Ας μακαρίζουν και ας βλογάνε και ας ανάβουν λαμπάδα όσο το πόη τους σε αυτό το λαό, σε αυτό το Θεό που παρέδωσε έναν πολιτισμό με τέτοια δικαιοσύνη και φιλανθρωπία. Λοιπόν, όλοι μας τον εθνικό ύμνο, όλοι μας. Από την κόψη του σταθιού στην τρομερή, εννοείς από την κόψη που μεριάδες κρατηγεί, απ' τα χώρα αναγκαμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαυρό. Αδελφοί Έλληνες Ορθόδοξοι, κατεβαίνουμε από την Μακεδονία για να σας μεταφέρουμε το μήνυμα της εθνικής αντίστασης των Ελλήνων για την πατρίδα, την Ορθοδοξία, την ελευθερία του γένους των Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή τα οστά του Θεοδόρου Κολοκοντρώνη, των Αγίων και των Μαρτύρων της πατρίδος μας εμποδιάζουν από ευτυχία για την ομολογία μας. Εμείς οι Έλληνες είμαστε εδώ και φρουροί θα προστατεύσουμε την πίστη μας από την εξαθλίωση και την εξύβριση που καταπατά το Σύνταγμα για το οποίο αγωνίστηκαν οι Έλληνες Ορθόδοξοι πατέρες από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Ήρθε η ώρα να αντισταθούμε. Ξεκινήστε αγώνα. Και ήθελα να σας μεταφέρω την αντίδραση του κινήματος Έλληνες για τον Μπουτάρη, τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκτός το ότι καταπατεί τα όσια και τα ιερά της πατρίδας μας, ο Κύριος αυτός στα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Μακεδονίας που πρέπει να εορτάσουμε, τα θάβει, δεν τιμά τη μνήμη των προγόνων. Και επίσης ενημερώθηκα ότι σήμερα ανακοίνωσαν κάποιοι κύκλοι ότι θέλει να στήσει άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ στην πλατεία Αριστοτέλου. Του σφαγέα των Ελλήνων, του σφαγέα της Ορθοδοξίας. Σας καλούμε οι αδελφοί Μακεδόνες και οι Πανέλληνες σε αντίσταση. Η Ελλάδα ανήκει μόνο στους Έλληνες. Να είστε καλά. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Ορθοδοξία. Ζήτω η Μακεδονία. Αδελφοί και αστυνόμοι, σε τέτοιες εντολές υπακοή στην αστυνομία, η οποία σας φέρνει εδώ πέρα να φυλάτε κατά παράβαση των εντολών του Θείου Δικαίου και του Συντάγματος ανθρώπους που προσβάλλουν τον Ιησού Χριστό και την Εκκλησία του και το ίδιο το Σύνταγμα για το οποίο άλλοι πατέρες χιλιάδες εθνομάρτυρες και οσιομάρτυρες έπεσαν. Δεν πρέπει να υπακούτε, αδελφοί μας. Δεν πρέπει να έρχεστε να φυλάτε τους υπεύθυνους του έσχου και της καταράκωσης κάθε ιερού και οσίου. Βαγανέλο, έρθει αυτά να πας θα τα κάνεις στην πατρίδα σου. Άκουσες, βρε Αγκαρινέ. Βρε Χρυσάφλιε, γε Χρυσάφλια. Στην πατρίδα σου, βρωμαρέ. Ελλάδα, σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα, σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάς, σημαίνει Ορθοδοξία. Ελλάδα, σημαίνει Ορθοδοξία. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πάτε στα κακάκια, είστε ευθυνός! Δεν ξέρω αν θα βρεθούμε μετά, κράτα αυτό. Είναι το σημείο αναγνώρισή του. Γιατί σ' ακούω από την Ελλάδα, θα πάμε πρώτα από την εργασία. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Το διασταυρώσιμο αυτό που ακούγεται έχει μια ιδιότητα. Οι 6 από τους 12 ηθοποιούς που θα πέσαν τους ρόλους των Αγίων Αποστόλων από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα είχαν ατυχήματα υγείας με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παραγωγή να αντικαταστήσει τους 6 από τους 12. Λοιπόν, αυτό να το δούμε όλοι και όσοι είμαστε εδώ και όσοι είναι εκεί μέσα. Ότι με τη Θεία Δίκη δεν επιτρέπεται να κάνει κανείς παιχνίδια, διότι είναι σαν να τα βάζει με την ίδια την ψυχή. Το ίδιο του το είναι. Ας μην πέσει κανείς με τον τριαδικό Θεό, διότι θα το πληρώσει και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Βλέπετε σε τι δύσκολη θέση έχει έρθει ο λαός μας. Ο ίδιος ο Νταβούτογλου μας είπε ότι είμαστε υπό προθεσμία ελεύθερη και ανεξάρτητη. Έχει έρθει η ώρα να πάρουμε τα μηνύματα ως άλλοι Βυζαντινοί λίγο πριν την άλωση της πόλεως. Τα ίδια έγιναν και τότε από την πολιτεία, οι ίδιες προδοσίες και υπομείναμε έναν απίστευτο και απερίγραπτο ζυγό, τον αγαρινό ζυγό των Σουνιτών Μωαμεθανών Τούρκων για 500 χρόνια. Για να μην θυμηθούμε τα παλιά μας, είναι ανάγκη λαός, στρατός, αστυνομία να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας και να διώξουμε αυτούς τους αλήτες που έχουν κάνει κατοχή στη χώρα. Το ψευτορωμαϊκό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που ακόμα έχουν το θράσος να κρατάνε καρέκλες σε διοικήσεις αυτής της άμυρης και κυνηγημένης χώρας και του λαού της. Τους μασόνους! Δεν θα μας σώσουν οι μισθοί, αδέλφια. Σε λίγο, όπως το βλέπετε, θα μας τους κόψουν και αυτούς. Θα μας πετάξουν στους δρόμους και θα φέρουν εδώ πέρα τη Γυροπόλ στη θέση ελληνικής αστυνομίας και τους ξένους Πακιστανούς εργάτες να κάνουν τις δουλειές τις δικές μας και εμάς θα μας έχουν στείλει ή στην αυτοκτονία ή στην Αυστραλία ή όπου γης θα μας φυτέψουν ζωντανούς νεκρούς. Καταλάβετε το, η νέα τάξη πραγμάτων δυστυχώς δεν σέβεται κανέναν. Όχι τον άνθρωπο, όχι τον Θεό, αλλά ούτε τους υπαλλήλους της. Έχει βάλει ένα λαό σε αδελφοκτονία, σε μίσος, μισαδελφία, να μισιόμαστε μεταξύ μας. Λαός με αστυνομία, αστυνομία με λαό, στρατός με υπαλλήλους, υπαλλήλους με στρατό, κόμματα με κόμματα, αριστερούς με δεξιούς. Δεν βλέπετε τι μας κάνουνε. Πρέπει να ξυπνήσουμε από τον ύπνο, αδελφιά. Αυτοί μάχονται να μας πεθάνουνε, να πεθάνουν την ψυχή μας, το Θεό μας, την πίστη μας και το είναι μας, την Ελλάδα μας, να την αφανίσουνε. Δεν μας θέλουνε για δούλους, μας θέλουνε για νεκρούς. Το σχέδιό τους είναι η γενοκτονία του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή πεινάνε τα αδέρφια μας. Οι οικογένειες μεταναστεύουν στο εξωτερικό και χιλιάδες αυτοκτονούνε. Και οι Αλβανοί διώκονται και πίνουν και όλοι οι Πακιστανοί. Και οι άλλοι εισβολείς, οι βάρβαροι, τους ταΐζουνε ως στρατό πέμπτης φάλαγγας μέσα στην ίδια μας την χώρα. Εάν δεν κάνουμε κάτι τώρα, αύριο θα είναι αργά. Καλούμε από εδώ αυτό το χώρο, να κατεβεί χιλιάδες ελληνικού λαού και να αντισταθεί και για αυτά τα μνημόνια της προδοσίας και ενάντια στην κάρτα του πολίτη και κυρίως αυτό που είπε και ο Γεώργιος, να αποφευθεί το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων που είναι ο εμφύλιος πόλεμος. Θέλουν να δημιουργήσουν στην Ελλάδα εμφύλιο πόλεμο μεταξύ μας. Όχι, δεν θα το πετύχουν. Οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι για την πατρίδα και την πίστη μας και να υπερασπιστούμε τα κόκαλα, τα ιερά των Ελλήνων, όπως λέει και ο εθνικός μας ύμνος. Οι πατέρες όταν αγωνίστηκαν για την ελευθερία πίστευσαν σε ένα θαύμα που με τη λογική την ανθρώπινη δεν θα μπορούσε να πιστεί κανείς, όπως και κανείς δεν είχε πιστεί στον κόσμο, στην Ευρώπη και στη Ρωσία τότε. Αλλά πίστεψαν γιατί, όπως είπε ο Μακρυγιάννης, είδε τον ίδιο τον Θεό να του υπογράφει την ελευθερία της Ελλάδας. Και τότε όλοι με μία φωνή συμφώνησαν και επαναστάτησαν για του Χριστού την πίστη την Αγία και μετά για της πατρίδος την ελευθερία, γιατί χωρίς τον Χριστό δεν στέκεται ούτε πατρίδα, ούτε ελευθερία, ούτε αξιοπρέπεια, ούτε εργασιακά δικαιώματα, ούτε τίποτα. Γι' αυτό νικήσουμε εδώ μέσα. Γι' αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε την πλάνη, την παραζάλη του μισθού, αδέλφια. Δεν θα μας σώσει ο μισθός, αλλά ο Θεός, όπως μας έσωσε πάντοτε, γιατί οι μικροί λαοί δεν έχουν άλλο σύμμαχο, ούτε την Ευρώπη, ούτε την Ένωσή της, ούτε τον ΝΑΤΟ, ούτε τον Ποσονικό ΟΗΕ, αλλά μόνον τον Θεό. Δεν έχουμε πολυτέλεια να έχουμε κανέναν άλλο σύμμαχο και παρά μόνο τον Θεό, αδελφοί μου. Γι' αυτό ας τον σεβαστούμε και ας δώσουμε τη μάχη αυτές τις ώρες, προτού χαθούν τα πάντα. Όπως είπε και ο Γεώργιος, δεν μπορούμε να ελπίσουμε σε τίποτα άλλο πέραν του Θεού. Δεν ξέρω πόσοι εξ ημών αντελήφθηκε ότι ήδη ενδεχομένως να έχει ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έγινε μια θεατρική παράσταση ότι δήθεν τα κυβερνητικά στρατεύματα της Συρίας εκτύπησαν παραμεθόριο χωριό της Τουρκίας. Από αυτή τη δράση, τη δράση την προκλητική, η οποία είναι κυριολεκτικά μία θεατρική παράσταση, χτυπήθηκε το συγκεκριμένο παραμεθόριο χωριό. Υπάρχει μία μητέρα με τα 4 τέκνων νεκρή, με όμικρον γιώτα, και υπάρχουν και τραυματίες. Εξ αυτού ξεκινάει το όλο έργο, δηλαδή ενώ η Τουρκία, η κυβέρνηση, έκανε διάβημα στη Συριακή κυβέρνηση, στην επίσημη Συριακή κυβέρνηση, και ενώ εξέφραζαν τη βαθιτά τη θλίψη τους, οι κυβερνητικοί, αυτοί προχώρησαν, συγκάλεσαν τον ΝΑΤΟ. Ναι, και όχι μόνο αυτό, προχτές έγινε, και όχι μόνο αυτό, αλλά αμέσως παρά την θλίψη την οποία εξέφρασαν οι κυβέρνησεις της Συρίας, του Χαβέζα Λάσαντ, που σημειωτέων ότι μέσα στο τεράστιο και παράλογο και σχιζοφρενικό σχέδιο θέλουν να κατακτήσουν και τον πλούτο της χώρας εκείνης, ποιοι, οι μασονοεβραίοι, οι απανταχού της γης. Λοιπόν, παρά τη θλίψη λοιπόν του επισήμου κράτους, αυτοί χτύπησαν, όπως είπαν, συγκεκριμένους στόχους, δηλαδή στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Προσπαθούντες να ξεκινήσουν πόλεμο με το καθεστώς εκείνο, έχοντας συγκαλέσει το ΝΑΤΟ, το οποίο τους δείχνει απόλυτη στήριξη, όπερ σημαίνει ότι επειδή και εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ, ανάμεσα στα άλλα τα πολλά, ότι θα μας καλέσουν να στείλουμε στρατεύματα για τα συμφέροντα ποιών? Των Τούρκων. Χτες το βράδυ έγινε ψηφοφορία, δεν παρίσταντο και οι 550 βουλευτές της Τουρκίας, ήτανε 286 οι οποίοι ψήφισαν υπέρ και 98 κατά του σχεδίου να λάβει η κυβέρνηση την απόλυτη ελευθερία να δράσει εναντίον ξένων χωρών για 1 χρόνο, να προετοιμαστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχεται η σειρά μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πιθανόν, όπως τους ρώτησε ο Ιντσέ, τι εννοούνε, δεν απάντησαν οι κυβερνητικοί. Εννοείται ότι ανάμεσα σε αυτούς είμαστε κι εμείς. Γίνονται πολλά υποπτά και να προσέξουμε το εξής. Γιατί το λέω απόψε, διότι απλούστατα έχει απόλυτη σχέση με την ηθική μας κατάπτωση. Διότι αυτός που υποκινεί και αυτούς τους δυστυχείς, γιατί εγώ τους λέω δυστυχείς, τους από μέσα και οποιουσδήποτε άλλους ενεργούνε κατά αυτό το φρικτό αμαρτωλό τρόπο, όχι μόνο της ομοφιλοφιλίας, αλλά και της κατεξευτελήσεως του Κυρίου και των μαθητών του σε αυτό το βρωμερό αμάρτημα που είχαν το θράσος, όταν αδελφοί με όμικρον γιώτα στις 9 Ιουνίου έφεραν την αστυνομία κατόπιν μηνύσεως και πήραν οι αστυνομικοί κάποιους εκ των συντελεστών της παραστάσεως στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, οι οποίοι εν συνεχεία αφέθησαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή. Τι είπανε οι Πανάθλοι όταν αρχίσανε την παράσταση στις 10:30 και εξήλθον? Είπαν το εξής εξωφρενικότατο, ότι αν μπήκανε οι διάφοροι τραγικοί θεατές μισοί χριστιανοί, το διανοείστε, εξήλθαν 200% χριστιανοί. Άρα για τι είναι λόγο, πώς έγιναν αυτοί 200% χριστιανοί, δηλαδή εξεπεράστη το 100% που είναι ένα απίθανο νούμερο, αλλά τέλος πάντων. Γιατί, μήπως επειδή είδαν αυτό που έβλεπαν και οι ειδωλολάτρες της αρχαιότητος και οι σε όλες τις εποχές ειδωλολάτρες, οι οποίοι κατεβάζουν τους θεούς τους στο επίπεδό τους και δημιουργούν θεούς δηλαδή, οι οποίοι είναι πανομοιότυπα δικά τους. Γι' αυτό κατευχαριστήθησαν και γι' αυτό πίστεψαν ότι έχουν τόση μεγάλη χριστιανικότητα. Λοιπόν, για να επανέλθω σε εκείνο που είπα προηγουμένως, ότι ο διάβολος είναι από πίσω, ο οποίος τους υποκινεί, και το συσχετίζω με αυτό το ξεκίνημα. Στην Τουρκία, τι? Το χειρότερο εκ των αμαρτημάτων, όπως μας έχει διδάξει η παγκόσμια ιστορία, μέσα από τη θεολογία, είναι της ομοφιλοφιλίας. Αν δε τώρα, σε αυτό το αμάρτημα, παριστάνει στον ίδιο τον Κύριο του Παντός, τον αχώρητο Παντή, ο οποίος δια την ημετέρα σωτηρίαν εσαρκώθηκε, χωρίδι εν γαστρή της Παρθένου, της αΐ Παρθένου, που ουδέποτε έπαψε να είναι Παρθένος, προ, κατά και μετά των τόκων του Κυρίου, τότε θα γίνει ένα φάνταστο πράγμα, να είπε ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος, ότι η Χοραζίν και οι υπόλοιπες πόλεις και η Καπερναούμ, η όση ουρανού ανεβαστήσα, διότι εκεί εκήρυξε κατά την επίγειον παρουσία του το περισσότερο ο Κύριος, έως άδου καταβιβαστήσει, και ότι οι πόλεις της Τύρου, της Ιδώνου, σε όλες οι υπόλοιπες χώρες και οι πόλεις της Δεκαπόλεως εκεί πέρα που ήτανε τα Σόδομα και τα Γόμορα, εάν ήταν στην εποχή του Κυρίου, θα είχαν πιστέψει στον Κύριο και δεν θα είχαν βρεθεί σε αυτό τον απίθμενο λάκο που είναι σήμερα η περιοχή, της νεκράς θαλάσσης. Εκεί πέρα δεν μπορεί ουδής οργανισμός να επιβιώσει, ουδής. Γιατί άραγε ουδής? Για να φανεί εις τους έχοντας καλή διάθεση ανά τους αιώνες ότι αυτή η βρωμιά της ομοφιλοφιλίας, όχι της κατακριμνήσεως, της προσπαθίας κατακριμνήσεως του Θεού, του εσαρκωθέντος Θεού και των Αποστόλων του, σε αυτό το χάλι, το αφάνταστο, δεν μπορεί ποτέ να διατηρήσει ίχνος ζωής. Δεν ξέρω πόσοι εκ των παρεσταμένων γνωρίζουν ότι η Ιορδάνης σημαίνει ορμητικός. Λοιπόν, και πού εισήλθε ο Κύριος? Ο Κύριος εισήλθε κατά την βάφτιση ομοί έχων ρήπων και αμαρτίαν, δηλαδή δεν έχει βρωμιά και αμαρτία, εισήλθε εις τα ύδατα του ορμητικού Ιορδάνου της ορμητικής ανθρωπότητος, η οποία δυστυχώς τη υποκινήση του ανθρωποκτόνου διαβόλου μας οδηγούσε σε αυτή την αφάνταστη κατακρύμνηση μέσα στην νεκρά θάλασσα. Δηλαδή πού? Στην ομοφυλοφιλία. Εισήλθε ο Κύριος κατά την βάπτισή του στον Ιορδάνη και ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Η θάλασσα είδε και έφυγε. Δηλαδή ποια θάλασσα? Αυτό το νερό που πάει πού? Σε αυτούς οι οποίοι εκτάφησαν διαπαντός. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αντί να πέσουν μεν σε αμάρτημα σαρκικών αλλά τουλάχιστον φυσιολογικών, ο πίσω θηλείας εξέπεσαν όμοιο στον όμοιο. Και το αποτέλεσμα ήταν, εάν κατά των κατακλυσμών του Νώε, όταν οι άνθρωποι είχαν εκ νεότητος ξεπέσει στα σαρκικά αμαρτήματα, δηλαδή από μικρή, αλλά είχαν ξεπέσει στο φυσιολογικό, και έπεσε ο κατακλυσμός και ήρενα άπαντας τους πήρε και τους σήκωσε, δηλαδή το νερό, και έγιναν τυμπανιαία πτώματα, ώστε ο κόραξ, ο οποίος εξήλθε της Κιβωτού μετά από έτος, έφυγε και έτρωγε τα πτώματα. Έτρωγε τα πτώματα ποιον? Αυτών οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στον κατακλυσμό του νερού. Ενώ αντιθέτως αυτοί οι μετέπειτα απόγονοι, τούτων, και δυστυχώς απόγονοι αυτού του ανθρώπου, ο οποίος έτυχε τις μεγάλες ευλογίες του Θεού του Νώε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι έζησαν σε εκείνη την περιοχή των Σοδόμων και των Γομόρων, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εξέπεσαν ακόμα περισσότερο και έπεσε φωτιά και θιάφη εξ ουρανού και τους έκαψε. Και σας πληροφορώ από συναδέλφους οι οποίοι είναι Άραβες και σπούδασαν στο Πολυτεχνείο εδώ των Αθηνών, με πληροφορούσαν όταν κατέβηκαν και εργάστηκαν κάτω στην Ιορδανία και έκαναν τις διάφορες εργασίες εξορίξεως των διαφόρων ορυκτών που βρίσκονται μέσα, ότι όχι Έλληνες και Ορθόδοξοι, μουσουλμάνοι, ότι κάτω εκεί βρίσκουν ομοιώματα σαν τη γυναίκα του Λώ, αλλά αλατοποιημένα. Τα σχήματα τα αλατοποιημένα είναι, είναι ακριβώς αυτό που μας περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια και όποιος θέλει μπορεί να την ακολουθήσει. Όποιος δεν την ακολουθήσει θα έχει την αφάνταστη καταδίκη. Ας διαλέξουμε τον Κύριο, τον Σωτήρα, ο οποίος εισήλθε στα Ιορδάνια ρήθρα, μη έχων αυτός αμαρτίαν, για να μας σώσει από την αμαρτία, να αναστρέψει αυτό το ορμητικό ρεύμα που πήγαινε ακριβώς σε αυτό το μεγαλύτερο βάθος σε όλη τη γη. Δεν υπάρχει σε άλλο μέρος της γης μεγαλύτερο βάθος από το βάθος των Σοδόμων και των Γομόρων. Η περιοχή εκείνη όχι μόνο εκάει, αλλά και καταποντίστηκε στο μεγαλύτερο βάθος για να διδάσκουν όποιους θέλουν να ακούσουν με ευήκον πνευματικών ους, με καλό, με αυτή το οποίο ακούει καλός πνευματικά, να ακούσουν το δίδαγμα, το οποίο είναι για όλους τους αιώνες. Όχι στην Ελλάδα αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα, διότι ο διάβολος αυτό θέλει, να πέσουμε σε αυτή τη φρικτή αμαρτία των Γομόρων και των Σοδόμων και εδώ πέρα για να μας καταστρέψει. Υποτίθεται ότι αυτό που γίνεται στην Τουρκία είναι ξέφωρο από εμάς. Εάν πέσουμε σε τέτοια φοβερή αμαρτία και φανταστούμε όλοι ότι αυτά εδώ δεν είναι τίποτα και ότι ο Κύριος της δόξης είναι ο βόθρος, ο αγέννητος της κολάσεως, τότε καταστραφήκαμε, όχι μόνο σωματικός και πνευματικός αιωνίος. Να δώσω ένα χαιρετισμό. Μας τιμάνε με την παρουσία τους εδώ στην ομολογία της Μερινή, στον χώρο αυτόν, οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγιοριτών Πατέρων από την Ινόη. καθώς και άλλοι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι αδερφοί συναγωνιστές από τη Μακεδονία, από το Άγιο Όρος, από την Πεανία, από το Περιστέρι, η Συλλογία το Εγάλεο, από την Κρήτη. Ένα θερμό χειροκρότημα για την μικρή αυτή θυσία όλων των αδερφών και ευχόμαστε η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η Παναγία Θεοτόκου να πολλαπλασιάσουν τις ευλογίες για αυτή τη ζωή και πολύ περισσότερο για την άλλη. Γιατί σε αυτόν τον πόλεμο κρίνονται και οι δύο ζωές, και η αξιοπρέπεια αυτής και η επιβίωση της άλλης.